față din anii mei arătorilor, ce pe mea pozitia. Με πετάξει, δεν είναι τέρνενε η κυρία Τζέιμι και ο κύριο Κουταλέγης, ο προστάμενος μας. Έφερα, σε πέντε μέρες μετά, έφερα το πρωτότυπο. Και μάλιστα ήταν μέσα στα 38, με την προπόθεση ότι το φέρνω και αυτό το σκοπό και μετά θα το πάρω πάλι στην κοινότητα. Θέλω να μας πάρω το αρχείο της κοινότητας. Τώρα, όσο αφορά το χώρο, το χώρο που είναι ενιαίος. Λέει μια Αιγύπτιο, του 1995 από την Νομαρχία του Κλάδου και μας λέει ότι όταν ένας δρόμος χαρακτηριστεί σε καινή χρήση και έχει δημιουργηθεί από έσοδα της Νομαρχίας γίνεται αυτόματα κατάθμιση υποπαίδων. Εδώ λοιπόν τα έχουμε όλα. Είναι μέσα στο ίδιο κομμάτι αυτό, θα το δείτε κι εσείς, λοιπόν, μέσα στο ίδιο κομμάτι αυτό είναι αυτό το κομμάτι, αυτό είναι το τοπογραφικό. Μάλιστα πριν κάνει ο Ζεμπόλης Μανώλης. Δύο εκατομμύρια. Ναι, αυτό είναι το τοπογραφικό. Τα 8 είναι αυτά εδώ. Είναι 11 και 3 μένουν έξω. Όσο αφορά λοιπόν το τοπογραφικό, εγώ ερχόμουν πίμωνα από το καλοκαίρι και μάλιστα στην κυρία Τζέιμι και μου λέει η κυρία Τζέιμι ότι δεν έχω πολιτική βούληση και δεν μπορώ να προχωρήσω. Δεν έχω πολιτική βούληση και δεν μπορώ να προχωρήσω. Αυτή ήταν η κουβέντα και εκεί εγκλωσκαλώναμε. Πραγματικά, επειδή για την κυρία Μιανόρα, το λοιπόν, πήγαν το στον κύριο Γιάννο, αλλά εγώ θα σα πω. Θέλω να απαντήσω τώρα γιατί δεν με την κυρία Καραμανίλα, δεν πρέπει να σας πω ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση στο ιδιώτημα. Εσύ να ήταν. Έρχεσαι σε μία υπάλληλο και λέτε ότι δεν υπάρχει βούληση. Δεν είναι υπάλληλο. Είναι και την έχετε διορίσει. Και είναι η πολιτική βούληση του Δήμου την εξάρτητη κυρία Καραμανίλα. Δεν θα σας διάκοψα, σε βαθείτε το. Λοιπόν, όσο πραγικό αυτό εδώ το τοπογραφικό είναι καινούριο. Η κατάθμιση μας έδωσε χαρτί από την οικονομία, δεν το έχω τώρα μαζί μου. Λοιπόν, αυτό βάσει, σήκωσα λοιπόν τα χαρτιά που η οικονομία, η περιφέρεια έχει δημοκρατήσει το έργο, δίνεται σε κοινή χρήση και γίνεται κατευθείαν κατάθμιση. Τα 11 στρέμματα. Αυτό το λέει η οικονομία. Εγώ θα σα πω το άλλο, που είναι πιο απλό. Ένα τοπογραφικό του Δήμου που το στέλνει στην οικονομία. Δηλαδή από εδώ θα δείτε τη σοβαρότητά του. Πού είναι η σφραγίδα του Δήμου. Ευτυχώς που δεν έχει, πρόεδρε. Ευτυχώς που δεν έχει. Ευτυχώς που δεν έχει. Μα τι λέτε τώρα. Και το ζητάμε στο ιστορικό ότι όταν είσαι πρωτοβουλία και εκτεθειμένη. Τι λέτε τώρα. Δηλαδή δεν είναι εδώ που θα δείτε να παραπανήσετε. Συγγνώμη. Ακούστε, ακούστε. Πρόεδρε, συγγνώμη που διακόπτω. Έρχεται και σα δείτε, σα το λέω εγώ που είμαι ο δικηγόρο, ο δήμαρχο είναι φαρμακοποιό και έρχεται υπάλληλο του Δήμου, άσε δεν είναι προστατή. Που ασχολείται με το θέμα και έχει τι επιστημονικέ γνώσει και πολιτικό μηχανικό. Και σα λέει ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία ισχύ. Σα είπε κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε, σα έχει ζητήσει και σα έκανε έγγραφο για να φέρετε. Δεν τα πάμε. Δεν είναι μυθολογία τώρα αυτή. Δεν είναι αφορά. Αφήστε τώρα αυτό. Περάσανε κάποιοι μήνε για αυτό το θέμα. Όχι, δεν πέρασαν μήνε. Λοιπόν, το αφήνω αυτό, δεν μα απασχολεί τώρα. Μα εδώ το κάνετε. Σα ζήτησα και το μασάτε. Να μα αφήσετε τώρα γιατί προφανώ εσεί θέλετε να μα επιβάλλετε την άποψή σα. Και όχι να ακούσετε ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν θα γίνει έτσι το κέγγι. Με το να λέτε εσεί ότι έκανα και έκανα, δεν γίνεται έτσι το κέγγι. Εντάξει. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα έγγραφο του 2017 τη Πολυοδομία. Που λέει ότι πρέπει να υπάρχει. Εγγράφο λοιπόν, εφόσον είπε και ο κ. Καραβία, τρίπτα μάνα, τρίπτα μάνα. Και λέει όλη η διαδικασία, αυτό το υπόπεδο, τα 8 στρέμματα που έχει γίνει, είναι παράνομη. Πότε εδώ στη λέει η Πολυοδομία. 4 Ιανουαρίου του 2017. Λέει λοιπόν ότι σε απάντηση σα βεβαιώνουμε για το υπόπεδο αυτό, που καταθέσατε την αίτησή σα, βρίσκεται εκτό σχεδίου. Εφόσον πρόκειται να ανεγερθεί με θέση έχει ισχύ το τάδε προεδρικό διάταγμα, μπορεί να καλυφθούν το γήπεδο 8.000 τετραγωνικών που προτίθεστε να δημιουργήσετε με κατάρτιση του αρχικού, είναι άτιο ως έχουν 4.000 και οικοδομήσιμο εφόσον έχει πρόσωπο. Αυτά που λέει η κυρία Καραμανιά. 25 στρέμματα σε κοινόχρηση, 25 μέτρα, πάνω από 25 μέτρα. Θα πρέπει όμως η κοινοχρησία να βεβαιώνεται αρμοδίως κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης. Βλέπετε την εγκύκλιο του άτομου του Πεχοδέ ως δρόμος που έχει διαμορφωθεί. Κοινόχρηστο με μελέτη από τι τεχνικέ υπηρεσίε του Δημοσίου. Συγγνώμη, του Δημοσίου. Θέλει λοιπόν αυτό που είπε η κυρία Καραμανή, δική μελέτη που να γίνει κατάρτιση. Δεν έχει γίνει από τότε τι κάνετε μέχρι σήμερα, κύριε Μαρκάκη. Κύριε, σα είπε η κυρία Καραμανή τι διαδικασία γίνεται. Εδώ για να βγάλει μια πτυάδα για ένα κτήμα σου ζητάει η αρχαιολογία, σου ζητάει το δασικό, σου ζητάνε όλε τι υπηρεσίε.
Και σας ξεκίνησε, γι' αυτό ξεκίνησε από το 14. Ανατέθη σου λέει η γεωτεχνική μελέτη, κατά το λέω κύριε Καρμανή. Έχει τη διαδικασία. Έγινε η διαδικασία με αυτό που λέτε κι εσείς. Είστε από ένα χρόνο. Ελάτε τώρα. Σας είπε, έγινε η γεωτεχνική μελέτη και παρατώθηκε το 15. Ανατέθηκε το 14 και έγινε το 15. Και έγιναν όλες οι διαδικασίες με το κτηματολόγιο και όλα τα σχετικά. Για να γίνει λοιπόν η έγκριση από την πολυοδομία, χρειάζεται να γίνει αυτό. Υπάρχει εγγράφος, δεν το λέει η κυρία Καραμανή. Η κυρία Καραμανή πάλι στο Δήμο. Η πολυοδομία λέει αυτό. Και τι κάνατε μέχρι τώρα. Λοιπόν, κυρία Καραμανή, ελάτε. Και πρέπει να γίνει ειδική μελέτη. Να εγκριθεί από την πολυοδομία και από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Δεν είναι ότι έχουν 8 στρέμματα και πηγαίνετε να χτίσετε. Αυτό τις θα πάμε σε άλλες 2 τετραετίες. Εντάξει. Εγώ δεν θέλω να σας πω την άποψη. Θα ακούσουμε την ειδική υπάλληλο που έχει ασχοληθεί και έχει τις επιστημονικές γνώσεις. Θέλω να διαβάσω λίγο αυτό το έγγραφο της πολυοδομίας, γιατί γίνεται μια παρανόηση τώρα. Ο Στέλιος λέει ότι το γήπεδο έχει δρόμο και συμφωνώ ότι έχει δρόμο, που αυτό βέβαια με το έγγραφο της πολυοδομίας σου λέει. Εννοείται τον άσφαλτο, έτσι. Δύναται. Εγώ εννοώ τον άσφαλτο. Τον άσφαλτο εννοώ. Δύναται, σου λέει, να γίνει η κατάρτιση. Δύναται να γίνει. Εφόσον. Και να είναι το οικόπεδο οικοδομήσιμο, εφόσον έχει πρόσωπο 25 μέτρα σε κοινόχου στον δρόμο, που αυτό ο δρόμο θα είναι του δημοσίου. Νομίμως υφιστάμενος, δεν θα είναι ένα μονοπάτι που ανοίξαμε, δεν ξέρω με τι. Αυτό λέω, δηλαδή, έχουμε τις προϋποθέσεις. Συγγνώμη, πρέπει να το βεβαιώνουμε, λέει,